καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραΐτη. Μείνετε τα επόμενα 20 λεπτά μαζί μας για να παρακολουθήσουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τις απεργίες στον χώρο των εξεταστών και τα προβλήματα στους εκπαιδευτές οδήγησης. Κατά πόσο έχουν καταστεί όμοιροι όχι μόνο οι εκπαιδευτές οδήγησης αλλά και οι υποψήφοι οδηγοί, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με τις παραμέτρους του θέματος που θα εξετάσουμε απόψε. Να δούμε βεβαίως ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι εκπαιδευτές οδήγησης μετά από μήνες αναμονής για την έναρξη και πάλι των εξετάσεων για απόκτηση διπλώματος. Τα δεδουλευμένα των εξεταστών κρατούν στο περίμενε χιλιάδες υποψήφιους οδηγούς, δημιουργώντας σύνθετα προβλήματα και σε ό,τι αφορά την επανέκδοση διπλωμάτων λόγω ηλικίας. Τι λένε οι εκπαιδευτές οδήγησης που αναγκάζονται μέχρι και δουλειά να αλλάξουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει? Ποια η πραγματικότητα για όσους περιμένουν να εξεταστούν για το δίπλωμα, τους εκπαιδευτές αλλά και τους εξεταστές που διεκδικούν δεδουλευμένα? Πόσες χιλιάδες άτομα έχουν μπει στην αναμονή και ποιες είναι νεότερες πληροφορίες για ένα θέμα που τροφοδοτεί με επιπλέον φόβο την ήδη επιβαρημένη κατάσταση στους δρόμους? Απόψε ευθέως ή αλλιώς direct, η επιμήνες απεργία των εξεταστών στα μηχανολογικά κέντρα, οι συνέπειες και οι φόβοι εν ώψη ψήφισης του νέου νομοσχεδίου. Στο στούντιο συζητούν ο Αλέξανδρος Μεϊμαράκης, πρόεδρος Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής Ηρακλείου, ο Γιώργος Κουκουναράκης, γραμματέας, και ο Ζαχαρίας Τσουπάκης, αντιπρόεδρος Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Ρεθύμνου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ. Έχω την εντύπωση ότι έχει φτάσει πια ο κόμπος στο χτένι, έχουν εξαντληθεί η υπομονή σας και τα όρια σας, κύριε Μεϊμαράκη. Πόσος καιρός μετράει τώρα? Είμαστε περίπου στους 4 μήνες. Καταρχήν, πριν από όλα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Και για το βήμα που μας δίνετε. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί και σε τι αδιέξοδο έχουμε φτάσει όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες, που δεν είναι η πρώτη φορά. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Όντως, αυτή τη στιγμή ο κλάδος μας ουσιαστικά είναι ένας κλάδος όμοιρος καταστάσεων. Κάθε φορά κάποια εποχή, κάποιο νέο σχέδιο νόμου, το οποίο λέει η κυβέρνηση ότι θα εφαρμόσει και θα κάνει και θα αλλάξει τα πάντα όλα, με αποτέλεσμα να έχουμε σταματήσει και να μην γίνεται τίποτα. Έχουμε εγκλωβιστεί και εμείς, πάνω από 4.000 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και πάνω από 60.000 υποψήφοι σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι πολύ δίκαια και αυτοί απαιτούν να βγάλουν το δίπλωμα οδήγησης. Και αυτή τη στιγμή το κράτος το στερεί. Και για να εξηγήσουμε στον κόσμο, να καταλάβει ότι στη δική σας περίπτωση η διαμαρτυρία δεν έγκυται στο γεγονός ότι κάτι διεκδικείται οικονομικά. Να πούμε ότι είναι η απεργία των εξεταστών που διεκδικούν δεδουλευμένα τους οι άνθρωποι και ότι εφόσον δεν διεξάγονται εξετάσεις, εσείς ούτως ή άλλως είσαστε απομονωμένοι εκ των πραγμάτων, έτσι? Ακριβώς έτσι. Μετράνε με 4 μήνες, μετράνε μια καθημερινότητα δύσκολη, μετράμε συναδέλφους σας οι οποίοι έχουν αναγκαστεί ακόμα και εργασία να αλλάξουν. Κάποιοι όντως έχουν αλλάξει εργασία ή έχουν βρει κάποια εργασία προσωρινή για τα προστοζήν. Όπως επίσης υπάρχουν και περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι έχουν καταθέσει πινακίδες στα οχήματά τους προκειμένου να γλιτώσουν από τα τέλη κυκλοφορίας, από τα ασφάλιστρα, σε οχήματα τα οποία ουσιαστικά είναι σταθμευμένα. Δηλαδή ακινητοποιημένα ακριβώς. Την ίδια εικόνα έχουμε και στο Ρέθυμνο. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που ξεκινήσατε ολόκληρο δρόμο από το Ρέθυμνο. Ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε εδώ πέρα στην εκπομπή σας. Τα ίδια προβλήματα, ναι, συναντάμε και στο Ρέθυμνο. Με πολίτες να ταλαιπωρούνται. Πολίτες που θέλουν να βρουν εργασία και δεν μπορούν, γιατί περιμέναν να αποκτήσουν ένα δίπλωμα για να το καταφέρουν. Δυστυχώς είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης που πραγματικά δεν γνωρίζουμε πότε θα λήξει αυτή η κατάσταση. Περιμένουμε αλλαγές, θέλουμε τις αλλαγές να γίνουν. Απλά αυτές οι αλλαγές μένουν πάντα στο θα. Οι επαγγελματίες εκπαιδευτές οδήγησης στο Ρέθυμνο εντοπίζεται να έχουν προχωρήσει σε τέτοιες δραστικές λύσεις προκειμένου να περιορίσουν τα κόστη τους και να μπορέσουν να επιβιώσουν? Την ίδια εικόνα έχετε κι εσείς, δηλαδή, στην περιοχή? Μα βεβαίως. Η ίδια εικόνα υπάρχει και στο Ρέθυμνο. Ναι. Η ίδια εικόνα υπάρχει, φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο στο Ρέθυμνο, δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, δεν είναι μόνο τα Χανιά. Παντού. Σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα οι εκπαιδευτές έχουν πρόβλημα. Και όχι μόνο οι εκπαιδευτές, αλλά και οι πελάτες. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι πελάτες μας. Δηλαδή, δεν κοιτάζουμε μόνο το δικό μας συμφέρον. Ναι, είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Mm-hmm. Ναι, θέλουμε να δουλέψουμε και δεν μας αφήνει το κράτος να δουλέψουμε. Έχετε κάποια εξέλιξη, κύριε Μεϊμαράκη, σε σχέση με την απεργία των εξεταστών?
Δυστυχώς, αν βαίνει προς μια θετική δηλαδή κατεύθυνση, να φαίνεται φως. Όχι, δυστυχώς ακόμα. Περιμένουμε αυτό το σχέδιο νόμου. Το ακούμε ότι πάει στη Βουλή, βγαίνει από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Μονίμως όλο αυτό το πράγμα. Κάποια λύση που να τη βλέπουμε δεν υπάρχει. Θέλω να συζητήσουμε απόψε λιγάκι και να θίξουμε το κομμάτι του καινούργιου νομοσχεδίου, γιατί προβλέπει και πράγματα στα οποία και εσείς οι ίδιοι διατυπώνετε τον προβληματισμό σας. Ακόμα και σε σχέση με τη χρήση των αυτοκινήτων σας, που δεν θα είσαστε παρόντες κατά την ώρα της εξέτασης. Θέλω όμως να επιμείνουμε λιγάκι στο κομμάτι της απεργίας, για να δούμε πρακτικά αυτό τι σημαίνει. Γιατί δεν έχουμε μόνο τους καινούργιους οδηγούς που θέλουν να αποκτήσουν διπλώματα, έχουμε και επαγγελματίες που περιμένουν επαγγελματικά διπλώματα για να βγουν στους δρόμους, όπως επίσης έχουμε και την ανανέωση διπλωμάτων οδήγησης από ηλικιωμένους. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Εξακολουθούν να έχουν ένα δίπλωμα το οποίο έχει λήξει επειδή δεν γίνονται εξετάσεις και ανά πάσα στιγμή και ώρα μπορεί να δημιουργείται πρόβλημα σε σχέση με την ασφάλεια στις μετακινήσεις? Ακριβώς έτσι έχει γίνει, αλλά το Υπουργείο μας φρόντισε να τους δώσει 2 παρατάσεις και τους έχει δώσει τώρα μέχρι 5 μήνες παράταση. Χωρίς όμως να ξέρει αν δύναται να έχουν ένα δίπλωμα οδήγησης, έτσι. Ούτε και αυτό ξέρει, ούτε και εμείς ξέρουμε, ούτε και κανένας ξέρει. Όλοι είμαστε, είπαμε, εγκλωβισμένοι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να δείτε λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Πρώτοι εμείς λοιπόν οι εκπαιδευτές ζητούσαμε εδώ και πολλά χρόνια να αλλάξει αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης και της εξέτασης. Το σύστημα αυτό, ό,τι είχε να δώσει εδώ και αρκετά χρόνια, το έδωσε. Πολύ ωραία. Πρώτοι λοιπόν λέγαμε εμείς να αλλάξει. Όταν ζητήσαμε αυτό να αλλάξει, περιμέναμε από το Υπουργείο ότι θα καλέσει όλους τους άμεσα ουσιαστικά εμπλεκόμενους φορείς να κάτσουν ένα τραπέζι και να πει το Υπουργείο ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να τα αλλάξω. Δεν σε ρωτάω αν θέλεις ή δεν θέλεις. Απλά πείτε μου συμβουλευτικά, αν θέλετε, πώς μπορούμε να το κάνουμε. Το κομμάτι των εξεταστών, των εκπαιδευτών. Όταν βγαίνει λοιπόν ένα σχέδιο νόμου, το οποίο το βλέπουμε από τις πρώτες παραγράφους που διαβάζεις, ότι βγάζει ένα εκπαιδευτή εκτός οχήματος. Αναγκάζει τον εκπαιδευτή να παραχωρήσει το όχημά του στην περιφέρεια και να μπει ένας εξεταστής, ο οποίος είναι άγνωστος με τον υποψήφιο, και να μπουν δύο τους σε ένα ξένο όχημα για τον ένα και να κάνουν εξετάσεις μόνοι τους. Και φανταστείτε, όχι μόνο σε ένα μικρό αυτοκίνητο, μιλάμε και ένα φορτηγό, λεωφορείο, νταλίκα. Ποιος θα αναλάβει όλη αυτή την ευθύνη? Ποιος θα ασφαλίσει αυτό το όχημα το οποίο θα κινείται έτσι? Και αν όμοι γίνεται συμβεί κάτι, ποια η ευθύνη και ποιανού? Θέλοντας ενδεχομένως να περιορίσει τον κίνδυνο γνωριμίας μεταξύ του εκπαιδευτή οδήγησης και του εξεταστή, τέτοια φαινόμενα προσπαθεί να προλάβει. Μα κοιτάξτε, ο Υπουργός το έχει πει πάρα πολλές φορές. Έχει πει για την Αθήνα ότι χρηματίζονται, ότι να μην έρθει ο 18χρονος με πρώτη συναλλαγή στο δημόσιο και να έχει το χρηματισμό, το λάδωμα ή οτιδήποτε. Μπορεί στην Αθήνα να γίνονται. Εδώ δεν μπορεί να μας τσουβαλιάζει όλους. Στο Ηράκλειο δεν γίνεται. Και αν να σας πω κάτι άλλο, αν ήταν να γίνει κάποιος χρηματισμός, θα γινόταν μέσα στο αυτοκίνητο? Παράδειγμα, επειδή θα έχει κάμερα ή επειδή θα είναι εξεταστής μόνος του? Δεν κατάλαβα αυτό το σκεπτικό ποιο είναι. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν άλλες δικλείδες να το διασφαλίσουμε αυτό και όχι με αυτόν τον τρόπο. Και οι ίδιοι εξεταστές, να σημειώσω, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, οι ίδιοι εξεταστές δεν θέλουν να αναλάβουν τέτοιου είδους ευθύνη. Για σκεφτείτε ένα εξεταστή σε ένα δίπλα από ένα 74χρονο, με ένα αυτοκίνητο του 74χρονου, να πρέπει να κάνει εξετάσεις και αυτός ο άνθρωπος νιώθει. Και αυτοί δεν το θέλουν. Και στο δικό μας κομμάτι, αλλά και στον 74χρονο. Και καλά, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα ΙΟΤΑ ΧΙ, λέει κανείς ότι μπορεί κάποιος να έχει μία επίβλεψη όπως. Με τα ΔΕΛΤΑ ΧΙ τι θα γίνεται? Θα δίνετε εσείς δηλαδή τα αυτοκίνητά σας και Ακριβώς. Αυτό... η περιουσία δεν... κατά μία είναι περιουσία σας. Ζητάει λοιπόν ο Υπουργός να παραχωρήσουμε τα οχήματά μας. Οχήματα τα οποία δεν τα έχουμε αγοράσει μαζί με το δημόσιο. Έτσι. Που κοστίζουν κάποια χρήματα, που αν συμβεί κάτι, το όχημα αυτό θα πρέπει να παραμείνει εκτός. Συν όλο το κόστος της επισκευής του και θα πρέπει εμείς λοιπόν αυτό το όχημα να το παραχωρήσουμε για να γίνονται εξετάσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν είναι τόσο απλό να γίνει. Σε κάτι αντίστοιχο που είχαμε ρωτήσει στην περιφέρεια, τους είπαμε πάρτε δικά σας αυτοκίνητα της περιφέρειας. Και να γίνονται εξετάσεις. Δώστε τα να γίνονται εξετάσεις. Εμείς θα εκπαιδεύουμε τους μαθητές μας και ας έρθουν στο δικό σας αυτοκίνητο να εξεταστούν. Εμάς η δουλειά μας είναι εκπαίδευση, δεν είναι εξέταση. Κακώς λοιπόν έχουμε μπει σε αυτό. Σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή τη διαδικασία. Όταν πρέπει εμείς να απολογούμαστε για την εξέταση. Η δουλειά μας δεν είναι εξέταση. Η δουλειά μας είναι εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα, αν θέλουν να κάνουν εξετάσεις, με όποιο τρόπο θέλουν να κάνουν εξετάσεις, να βρεθεί μια φόρμουλα, να βρεθεί ένας τρόπος, να μπουν όλοι οι φορείς μέσα και εμείς, γιατί είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι, να το συζητήσουμε και να πούμε τις ενστάσεις μας, που θέλουμε, που δεν θέλουμε, που μπορούν να κάνουμε κάτι καλύτερο ακόμη. Όχι με αυτό το τρόπο. Νοερά, θέλω να ξεκινήσουμε ένα ακόμη πιο ουσιαστικό κύκλο. Θα το καταλάβετε, κύριε Περιμαράκη. Έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Θα αντιληφθείτε ότι θέλω να το πάμε λίγο παρακάτω. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Τσουπάκη. Κύριε Τσουπάκη, εσείς εκπαιδεύετε οδηγούς ή εκπαιδεύετε ανθρώπους να πάρουν το δίπλωμα οδήγησης με βάση το σύστημα έτσι όπως είναι δομημένο? Με βάση το σύστημα έτσι όπως είναι δομημένο, όπως είπατε. Εγώ είμαι εκπαιδευτής οδήγησης.
υποψίων οδηγών και κυκλοφοριακής αγωγής. Εγώ εκπαιδεύω οδηγούς. Η αξιολόγηση των οδηγών δεν έχει να κάνει με μένα, έχει να κάνει με το κράτος. Το κράτος αξιολογεί. Και θέλω να αναφερθώ σε αυτό, διότι κακώς ο κλάδος μας στοχοποιείται κυρίως από τον κύριο Υπουργό, ότι εμείς σαν εκπαιδευτές ευθυνόμαστε για όλα τα κακά που βλέπουμε στους δρόμους. Εμείς εκπαιδεύουμε οδηγούς, αλλά η αξιολόγησή τους είναι ευθύνη του κράτους. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει κάτι στο κράτος, Εμείς θα συνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε και εννοείται όσο πιο αυστηρή είναι η εξέταση που περνάνε υποψήφιοι οδηγοί, τόσο και πιο σωστή οδηγή θα βγαίνει ο κόσμος προς τα έξω. Θα ρωτούσε κανείς όμως, είναι μόνο θέμα αυστηρότητας, είναι και θέμα διαφορετικής οπτικής ως προς τις εξετάσεις και ως προς το τι τελικά θέλουμε. Θέλουμε κατόχους διπλωμάτων οδήγησης, θέλουμε συνειδητοποιημένους οδηγούς. Και τελικά πώς το καταφέρνουμε όταν αφήνουμε εκτός τα σχολεία, αφήνουμε εκτός τις νέες ηλικίες. Θέλουμε συνειδητοποιημένους οδηγούς, αλλά για να γίνει, όπως σας είπε και ο κύριος Μεϊμαράκης από εκεί, για να γίνει αυτό, θέλουμε το Υπουργείο να κάτσει να ακούσει και να βάλει ένα στόχο. Θέλουμε να κάνουμε αλλαγές. Πολύ ωραία, θα τις κάνουμε τις αλλαγές. Πώς θα γίνουν όμως αυτές οι αλλαγές? Mm-hmm. Πρέπει να κάτσουν και να ακούσουν ότι για να γίνει μια αλλαγή θα πρέπει ο υποψήφιος οδηγός να ξεκινήσει να μορφώνεται στην κυκλοφοριακή αγωγή από την παιδική ηλικία. Θα πρέπει από το σχολείο να μάθει πώς θα κυκλοφορεί πεζός το παιδί, να μάθει πώς θα κυκλοφορεί με το πατίνι του, να μάθει πώς θα κυκλοφορεί με το ποδήλατό του, στο ποδηλατόδρομο, όπου υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Και στη συνέχεια να μάθει πώς θα κυκλοφορεί με το αυτοκίνητο. Εκπαιδεύω ένα 18χρονο, ο οποίος, είτε το θέλω είτε όχι, έχει διαμορφώσει μια... τη συνείδηση του πολίτη που περιλαμβάνει και τη συνείδηση του ανθρώπου, ο οποίος κινείται είτε πεζός είτε... Δεν μπορώ να του αλλάξω τα μυαλά, λοιπόν. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να τον μάθω να χειριστεί το όχημα στο 100%, να του πω τι πρέπει να σέβεται και τι όχι, αλλά από εκεί και ύστερα δεν φτάνει μόνο αυτό. Ναι, το γνωρίζουμε και γι' αυτό θέλουμε τις αλλαγές. Μάλιστα. Είναι μεγάλο ζητούμενο αυτό, έχω την αίσθηση. Ακόμα και για εσάς που καθημερινά κυκλοφορείτε στους δρόμους και βλέπετε πραγματικά τι συμβαίνει με τους νέους οδηγούς, τους παλαιότερους οδηγούς, νοοτροπίες που ενδεχομένως δεν έχουν αλλάξει, νοοτροπίες που πρέπει να αλλάξουν. Θεωρείτε ότι είναι κομβικό σημείο σε αυτό το νομοσχέδιο? Θα έπρεπε δηλαδή να παίξει σημαντικό ρόλο μια τέτοιου είδους διαφοροποίηση? Θα έπρεπε να παίξει ρόλο μια τέτοια διαφοροποίηση. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αυτό που θέλω να σταθώ εγώ λίγο όσον αφορά τις ηλικίες είναι ότι βλέπουμε τις νέες ηλικίες, τους νέους οδηγούς και έχουν αλλάξει λίγο χαρακτήρα. Δεν είναι δηλαδή εγώ που ας πούμε έχω κάποιες γενιές οδηγών πίσω. Θεωρώ ας πούμε ότι εγώ οδηγάω καλύτερα από τον πατέρα μου. Ο γιος μου θα θέλω να οδηγήσει καλύτερα από μένα. Δηλαδή τη βλέπουμε αυτή τη διαφορά από γενιά σε γενιά. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι νέοι οδηγοί δεν είναι αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα. Δεν είναι αυτοί οι 18χρονοι που θα πάρουν το δίπλωμά τους που δημιουργούν το πρόβλημα. Αλλά οι εγκατεστημένες νοοτροπίες, λέτε. Ακριβώς. Και η δύναμη της συνήθειας. Δηλαδή, όταν συνηθίζει κάποιος και βλέπει κάποια πράγματα στον δρόμο, συνηθίζει, θα κάνει και αυτό τα ίδια. Δηλαδή, ο 18χρονος μπορεί να φεύγει από εμάς με μια ανατροπή Α, με μια τεχνική Α, αλλά σιγά-σιγά θα τον παρασύρει και αυτόν το ρεύμα, θα τον παρασύρει το ποτάμι και θα πηγαίνει και αυτός σε διαδικασίες που κάνουν οι παλιότεροι οδηγοί, που έχουν λίγο δηλαδή ξεχάσει κάποια πράγματα που θα έπρεπε να γίνονται. Πάντως έχω την εντύπωση, κυρία Μεϊμαράκη, ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι βρισκόσαστε μέσα σε ένα πλαίσιο, η λειτουργία σας δηλαδή και ο χώρος επαγγελματικός σας, ο οποίος ανατακτά χρονικά διαστήματα φέρνει στην επιφάνεια όχι νορμάλ καταστάσει, όπως διάβαζα πριν από λίγες ώρες πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, προσπαθώντας να ενημερωθώ. Δεν θα πω νησί, αλλά νομίζω ότι ήταν νησί της Ελλάδας που δεν γίνονται απεργίες σε αυτό το διάστημα. Και από όλη τη χώρα πηγαίνουν υποψήφιοι οδηγοί που βιάζονται να πάρουν τα διπλώματά τους και πηγαίνουν και δίνουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Και βεβαίως ο χρηματισμός είναι το νούμερο ένα, τουλάχιστον αυτές είναι καταγγελίες. Είναι ένα ευαίσθητο δηλαδή κομμάτι το οποίο επιδέχεται χρηματισμό. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε κι εσείς αυτό, έτσι? Όλοι το γνωρίζουν και ο κύριος Υπουργός το έχει πει. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχουμε και τα ΠΕΗ με τους επαγγελματίες οδηγούς που έχει ξεφύγει και εκεί η κατάσταση. Γίνονται κι άλλα. Και πολύ ευχαριστώ κάποια άλλη εκπομπή να το συζητήσουμε. Γιατί είναι εξίσου σημαντικό αυτό το θέμα. Όχι, προσπαθώντας να δώσω μια ερμηνεία στο γιατί ίσως κι εγώ ασπάζομαι την άποψή σας ότι το να διαθέτετε τα αυτοκίνητά σας για να μπαίνει μέσα μόνο εξεταστής και ο υποψήφιος οδηγός, ναι, μεν μπορεί από τη μια πλευρά να θεωρείτε ότι είναι διασφάλιση του να μην υπάρχει εμπλοκή δασκάλου, εκπαιδευτή οδήγηση και εξεταστή. Από την άλλη, όμως, μεριά την ίδια ώρα συμβαίνουν πράγματα και θάματα πολυεπίπεδα τα οποία δεν τα κουπάει κανείς.
Κοιτάξτε, κυρία Μαραϊτή, δεν είναι διασφάλιση, γιατί το αυτοκίνητο. Οι εξετάσεις θα ξεκινήσω από μια αφετηρία. Έτσι. Το αυτοκίνητό μου, ποιος θα το οδηγήσει να το πάει εκεί? Εγώ δεν θα είμαι, δικό μου δεν είναι, δεν θα το πάω εκεί πέρα. Άρα δεν θα δω ποιος εξετάσεις έρχεται. Αν θέλω να κανονίσω κάτι με αυτόν, δεν μπορώ να το κανονίσω. Εννοείται. Ήμαρτον. Δεν έχει λοιπόν να κάνει αυτό. Και είπαμε πρώτοι ότι θέλαμε να αλλάξει, αλλά δεν περιμένουμε σε καμία περίπτωση αυτό. Και να συνεχίσω λίγο, όπως είπε ο γραμματέας σωματείου μας και πολύ σωστά, λίγο με τη συνοδευόμενη οδήγηση, ας πούμε στα 17, που εγώ προσωπικά είμαι κατά. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να αφήσω ένα 17 ο οποίος κακώς θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή, γιατί αντιγράψαμε και λέμε «Α, σε άλλα κράτη το κάνουν». Πώς το κάνουν όμως? Έχουν ξεκινήσει τα παιδιά κυκλοφοριακή αγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Και σωστά. Μετά το κορύφωμα είναι αυτό. Και εδώ παράδειγμα. Ας πούμε για την Ελλάδα. Ο 17 θα συνοδεύεται από κάποιον ενήλικο, ο οποίος μέχρι τώρα λέμε ότι είναι κακός οδηγός. Εσείς δεν λέμε όλοι ότι είναι κακός, ότι δεν σέβεται τον κώδικα, ότι δημιουργεί ένα παράδειγμα προς αποφυγή γενικότερα. Και τώρα αυτό να το βάλω τον κάνω δάσκαλο στο 17 ή Μάρτον? Όχι βέβαια. Και εκτός αυτό δεν είναι δουλειά σας να το κάνετε. Και κανένας πολίτη δουλειά να εκπαιδεύσει ένα υποψήφιο. Δεν είναι. Και δεν έχουμε, αν θέλετε, ακόμα και την κουλτούρα αυτή. Στα μαθήματα λοιπόν εμείς προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. Άσχετα ότι η εξέταση μπορεί να ορίζει μία γωνία, ένα παρκάρισμα και δύο-τρία πραγματάκια άλλα. Δεν έχει να κάνει έχει αυτό για πορεία, μας. Έχει ο σωστός εκπαιδευτής να ξέρετε ότι κάνει τη δουλειά του κανονικότατα. Και όταν ακούς βέβαια από τον μπαμπά και σου λέει, γιατί έχουμε δύο στρατόπεδα, ένα σου λέει, δείξτε του τα βασικά να περάσει και του μάθω εγώ. Και έχουμε και ένα άλλο μπαμπά, ο οποίος λέει, να του μάθει σωστά, να μην σκοτωθεί το παιδί μου. Και κοιτάζει να το πάρει ένα αυτοκινητάκι, ωραίο, σωστό, όχι βέβαια και πολύ ακριβό, γιατί τώρα υπάρχει πρόβλημα, αλλά όχι ένα φέρετρο που θα του βάλει μέσα το παιδί, μα παλιώνει, θα το τρακάρει. Άρα η κουλτούρα και η νοοτροπία και οι απόψεις είναι πάρα πολλές. Γι' αυτό έχουμε δίστανται οι απόψεις. Το τι θες να κάνεις και πώς να περάσει και πώς να μεταδώσει αυτό το πράγμα. Έβλεπα το προηγούμενο διάστημα ότι διακαή σας πόθος και διαρκή σας ανησυχία ήταν να βρεθείτε με τους αρμόδιους φορείς, να μιλήσετε με την περιφέρεια, να δείτε τι γίνεται με τους εξεταστές. Άλλωστε, προϊστάμενος είναι ο αντιπεριφερειάρχης. Αν έχετε κάποια εξέλιξη, αν θα το προσπαθήσετε τουλάχιστον το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε ζητήσει ήδη από την περασμένη Πέμπτη κάποιο ραντεβού με την περιφέρεια, με τον κύριο Περιφερειάρχη. Δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατόν να βρεθεί αυτός ο χρόνος για το ραντεβού. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό το ραντεβού και άμεσα και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Δηλαδή υπάρχει η εξέταση η οποία είναι στο κομμάτι της περιφέρειας. Η περιφέρεια πρέπει να βρει τρόπο έτσι ώστε να γίνονται οι εξετάσεις, να γίνουν οι εξετάσεις. Πρέπει να συντονιστεί με τους υπαλλήλους της περιφέρειας, του Υπουργείου Μεταφορών, του Μηχανολογικού και των άλλων διευθύνσεων που υπάρχουν, εμπλέκονται εξεταστές, να βρουν μια φόρμουλα στο πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ήδη έχει ξεκινήσει σε κάποια περιφέρεια, στην περιφέρεια Δωδεκανήσου, οι εξετάσεις ξεκίνησαν από προχθές, από Δευτέρα, από χθες, στις οποίες εξετάσεις ξεκίνησαν να κάνουν εξετάσεις από το πρωί, κανονικά, 9, στις 11, στις 1, ανάλογα το φόρτο, ανάλογα τον όγκο των μαθητών και το πλήθος των εξεταστών. Και έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα, έχουν ξεκινήσει εξετάσεις. Πώς μπορούν δηλαδή να ξεκινάνε σε κάποια περιφέρεια εξετάσεις και δεν μπορούν να ξεκινήσουν εδώ? Μάλιστα. Είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε εξετάσεις, να δώσουμε μια λύση στους πολίτες και στους συναδέλφους μας, οι οποίοι έχουμε σοβαρό πρόβλημα? Ή θέλουμε να το αφήσουμε έτσι και λόγω των καταστάσεων, των πολιτικών καταστάσεων που τρέχουν αυτό το καιρό, τα έχουμε αφήσει στην άκρη σαν δευτερεύοντα? Δεν είναι δευτερεύοντα. Σίγουρα δεν είναι δευτερεύον. Όχι, είναι με χιλιάδες κόσμο ομήρους, από τη μια μεριά τους εκπαιδευτές οδήγησης και από την άλλη τους υποψήφιους οδηγούς. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι δεν τα έχετε με τους εξεταστές οδήγησης. Ότι είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο πρεσβεύεται. Ζητάτε από την πολιτεία να σκύψει με μεγαλύτερη σοβαρότητα και με μεγαλύτερη συνέπεια σε ό,τι αφορά αυτή την αλυσίδα που αποτελεί το κομμάτι στο οποίο μέσα κι εσείς είσαστε ένας κρίκος, έτσι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ναι. Είμαστε υπέρ με τασόμαστε στο πλευρό των εξεταστών, διότι οι άνθρωποι διεκδικούν κάποια δεδουλευμένα τους. Αλλά από εκεί και ύστερα, και εμείς ζητάμε κάποια λύση. Δεν μπορεί κάθε λίγο και λιγάκι να έχουμε το ίδιο πρόβλημα, να κολλάει το σύστημα, να μην μπορούμε να δουλέψουμε. Αυτή τη λύση λοιπόν περιμένουμε από το Υπουργείο να τη δώσει. Από το 16 λέμε θα, αυτό το θα δεν έχει σταματήσει να λέγεται. Ναι, μόνο και, θα. Και επανέρχεται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ναι, επαναλαμβανόμενα. Κολλάει το σύστημα, ναι. Μάλιστα. Για να κλείσουμε, κύριε Μαϊμαράκη, τι περιμένετε το επόμενο χρονικό διάστημα? Αφενός μεν σε πρώτη φάση να δείτε τι θα γίνει με το να ξεκινήσετε και πάλι τις εξετάσεις, που εκεί νομίζω ότι θα γίνει. Θα ζήσουμε σκηνές απειρού κάλλος, με τους υποψήφιους οδηγούς να θέλουν αύριο να δώσουν, μεθαύριο να δώσουν και να συγκεντρώνουν ένα πλήθος κόσμου και ποιος ξέρει πόσο καιρό θα κρατήσει. Γιατί δεν λέτε χθες? Θέλω να δώσουν χθες. Και όχι σωστά. Αύριο. Και σκεφτείτε ότι έχουμε και τους 74χρονους που περιμένουν.
που όλα αυτά θα επιβαρύνουν ουσιαστικά εμάς. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν έχουμε αντικείμενο, γιατί δεν έχουμε εξετάσεις, άρα έχουμε μειώσει τα μαθήματα στο ελάχιστο ανά ημέρα, στον κάθε μαθητή, γιατί πόσα να του κάνεις πια του ανθρώπου, δεν υπάρχει και λόγος. Και όταν θα ξεκινήσει με το καλό η όλη διαδικασία, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο με τον αριθμό που έχουμε, φανταστείτε ότι αναλογικά. Πόσα άτομα περίπου είναι στο περίμενε. Κοιτάξτε, εγώ τα εκτιμώ ότι είναι γύρω στις 3.000, είμαστε τουλάχιστον. Και σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν ξεπεράσει τις 60 χιλιάδες. Ναι, εδώ είμαστε για τα άμεσα που σας λέω, έτσι. Οι οποίοι τι θέλουν αυτοί, προσέξτε, θα θέλουν να εξεταστούν άμεσα. Αλλά η δυνατότητα της υπηρεσίας, η οποία είναι υποστελεχωμένη και με τους εξεταστές πολύ λίγους, σε μικρό αριθμό εννοώ, θα δίνει ένας υποψήφιος ανασχολεί ουσιαστικά αναβδομάδα. Αν σκεφτείτε ότι εμείς κάθε εβδομάδα δίνουμε 125 άτομα στο σύνολο της περιοχής εδώ του Ηρακλείου και έχουμε μείνει τόσες εβδομάδες, μιλάμε τώρα για ήδη 2.000 και άτομα τα οποία έχουν μείνει πίσω. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να πω καταρχήν και να το κλείσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους μου, οι οποίοι έχουν δείξει μια απίστευτη συμπεριφορά σε όλο αυτό το πράγμα, με πραγματικά πολύ ψηλό επίπεδο και ήθος, και βλέπετε δεν έχουμε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Είμαστε δίπλα και προσπαθούμε να λύσουμε, καταλαβαίνουμε τα θέματα των εξεταστών και έχει απόλυτο δίκιο όπως και ο συνάδελφός μου μου λέει ότι είναι ένα κράτος μπαταξής. Είναι. Για ποιο λόγο, γιατί τα παράβολα τα έχει πάρει τα χρήματα, γιατί δεν τους πληρώνει να ξεκινήσουμε τις εξετάσεις. Ποιος θα το απαντήσει αυτό, και σαφώς έχουν πληρωθεί τα παράβολα των παιδιών αυτών και θα έπρεπε να έχουν πληρωθεί οι εξεταστές, οι οποίοι 5 μήνες δεν έχουν πληρωθεί, οπότε και αυτοί. Αναγκαστικά λένε ότι ναι, να πληρωθώ και μετά να δούμε να πάμε παρακάτω. Πώς θα τους πιέσεις λοιπόν όταν με υποσχετικές λες ότι θα τους πληρώσεις και δεν τους πληρώνεις και δεν βγαίνουν. Δίκιο από τη μεριά τους. Δίκιο ο πολίτης, δίκιο και εμείς. Και θέλω να πω για άλλη μια φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους μου εκπαιδευτές εδώ του Ηρακλείου, γιατί έχουν σταθεί πραγματικά στο επίπεδο των περιστάσεων. Αλλά θέλω να σας πω, κυρία Μωραήτη, δεν πάει άλλο. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλοι. Και σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο Υπουργείου. Δεν πάει άλλο. Τι άλλο θέλετε να κάνουμε? Καταθέσαμε πινακίδες, κάνουμε τους ντιλιβεράδες. Τώρα οδηγούμε σχολικά λεωφορεία. Και όχι ότι έχω πρόβλημα με τα επαγγέλματα αυτά, προς Θεού. Αλλά δεν απαξιώνει ουσιαστικά τον εκπαιδευτή όταν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν θα πρέπει να ζει στην οικογένειά του. Δεν μπορούμε λοιπόν άλλο. Καταλάβετε το. Πρέπει να δοθεί λύση. Έστω σε τοπικό επίπεδο πρέπει να ξεκινήσουμε. Και δεν είναι μόνο επαγγελματικό το θέμα, δεν είναι μόνο συντεχνιακό όπως θα μπορούσε να το πει κάποιος. Είναι θέμα που έχει άμεση σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή. Ας μην το ξεχνάμε, κάποια στιγμή πρέπει να αποδεσμευτεί και να εξαρτοποιηθεί από το κομμάτι των διπλωμάτων οδήγησης και της κατοχής τους. Σας ακριβώς. Ευχαριστώ ένα θερμά. Τελευταίο, ναι, να ξέρετε, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι και αρμόδιοι να δώσουμε λύσεις σε αυτό. Πολύ όμως καλοπροαίρετα προτείναμε πολλά πράγματα που είναι υλοποιήσιμα. Και όχι αυτό το σχέδιο το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί και θα το δείτε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Έχω την αίσθηση με το καινούργιο νομοσχέδιο και τις προτάσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε μέχρι και αυτήν την ώρα. Καλό σας βράδυ.